εδώ μέχρι 4/9 δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Θα υπάρχει μόνο σε όποιον κάνει τη δήλωση εκπρόδεσμα η προσάρτηση του τόκου, το 0,73 ανά μήνα. Δώσατε αυτή την παράταση γιατί είναι ακόμα πολύς ο κόσμος, έτσι, περίπου 500.000 που δεν έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Ο κόσμος δεν είναι πολύς και ο ρυθμός των δηλώσεων είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή είχαμε προχθές περίπου 115.000 μέσα σε μία μέρα. Φανταζόμαστε ότι θα τελειώσει πολύ νωρίτερα, αλλά επειδή είχαμε τα προβλήματα με το Ε9 και επειδή δεν θέλουμε να δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα στους πολίτες, κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε. Επειδή δεχόμαστε μεγάλες πιέσεις και επιθέσεις στο θέμα των δηλώσεων, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι ώρα να τελειώσουμε με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, να τελειώσει η εκαθάριση, διότι πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά η εκαθάριση για τον ένφια. Οι υποχρώσεις είναι συγκεκριμένες και πρέπει να ανταποκριθούμε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αν είναι να μπορούν να τα πληρώσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να χρειάζονται ακόμα 3-4 μέρες για να τα πληρώσουν. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα και πρέπει να δίνεται συνεχώς παρατάσεις? Γιατί δυστυχώς μηχανογραφικά δεν είμαστε σε μια κατάσταση του Υπουργείου Οικονομικών που να μπορούμαστε να είμαστε αξιόπιστοι και να μπορούμε να απαντάμε στα προβλήματα των πολιτών. Να απαντάμε εννοούμε με την αξιοπιστία μας. Οι φορολογικές δηλώσεις ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, περίπου 110 ημερών. Δυστυχώς κατά τη διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είχαμε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αλλάζαν το περιεχόμενο των φορολογικών δηλώσεων. Σαν Υπουργείο Οικονομικών απολογούμαστε ότι δεν ήμασταν συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Τελευταία είχαμε και τα περίεργα προβλήματα στο τάξης. Γι' αυτό το λόγο είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε παρατάσεις. Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στις ρυθμίσεις. Κύριε Υπουργέ, ας ελπίσουμε, ο Αντώνης Μουζάκης είμαι, καλημέρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα το ξαναδούμε, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί και εμείς ως επαγγελματίες αλλά και οι πολίτες τα τελευταία χρόνια. Είχαμε τα ίδια προβλήματα και πέρσι. Δυστυχώς, αντί να πηγαίνουμε προς το καλύτερο, εξακολουθούμε να ταλαιπωρούμεθα. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε τάξη και ας ελπίσουμε ότι θα είναι τελευταία χρονιά που έχουμε υποστεί αυτή την ταλαιπωρία. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό. Από 2 Φεβρουαρίου έπρεπε να ξεκινήσουν οι ακριβώς. Εγώ δεσμεύομαι ότι αν έχω τη σχετική ευθύνη θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν από τα μέσα Ιανουαρίου να είναι έτοιμη η εφαρμογή και να προχωρήσουν όλα στην ώρα τους, τακτοποιημένα, χωρίς παρατάσεις και ταλαιπωρία του κόσμου. Πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τις... Μία μόνο κουβέντα για το Ε9, επειδή ο κόσμος οριστικοποιεί και κάνει την ακίνητη περιουσία του και κάνει διορθώσεις και προηγούμενων χρόνων για να μην πληρώσει υψηλότερο ένφια. Εδώ να διευκρινίσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι όσοι προσθέσουν ακίνητα προηγούμενων χρόνων ή εμφανίσουν κάτι που δεν υπήρχε σε προηγούμενο Ε9 έχουν επιπλέον φόρο, έτσι, θα πληρώσουν αναδρομικά τον ένφια που αναλογεί συν το πρόστιμο. Έχετε εκεί τον κύριο Μουζάκη, ο οποίος είναι ειδικός να σας απαντήσει σε όλα, αλλά αν κάποιος ξέχασε να δηλώσει κάτι που αγόρασε ή πούλησε το 2012, δεν πρέπει να έχει κάποια επίκουση για αυτό το πράγμα. Σαφώς. Πρέπει να συνηθίσουμε όλοι σε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς και επειδή έρχεται η μεγάλη αλλαγή του περιουσιολόγιου που θα βάλει ένα τέλος πλέον σε αυτή την κατάσταση που είχαμε μέχρι τώρα και θα εξυγχρονίσει πάρα πολύ τα πράγματα. Αν ξεκινήσει το περιουσιολόγιο με την ετήσια πλέον φορολογική δήλωση, θα πρέπει να δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή και να τελειώσουμε όλη την ταλαιπωρία αυτή που έχουμε τώρα. Χωρίς μηχανογράφηση, πώς θα γίνει το περιουσιολόγιο, κύριε Αλεξιάδη? Η μηχανογράφηση δεν είναι στη τέλεια κατάσταση και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες. Θέλει άλλη κουβέντα αυτό το πράγμα. Δεν είναι στη τέλεια κατάσταση η μηχανογράφηση. Κάνει ό,τι είναι δυνατό. Ναι, αλλά εξαγγέλλεται ότι θα γίνει κάτι χωρίς να έχετε την υποδομή. Πώς θα γίνει περιουσιολόγιο χωρίς μηχανογράφηση? Εδώ δεν μπορούν τις δηλώσεις να καταθέσουν. Δεν έχουμε μηχανογράφηση καθόλου. Λέω ότι η μηχανογράφηση που έχουμε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα, την πολιτική και την οικονομική, να πούμε ότι θα περιμένουμε πότε να τελειώσει η μηχανογράφηση ή ένα γεφύρι της Άρτας, αυτό από το 92 έχει ξεκινήσει, και τότε θα κάνουμε κάποια πράγματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα αξιοποιήσουμε τις μηχανογραφικές δομές που έχουμε. Θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και στα θέματα του περιουσιολογίου, να ξέρετε, οι πολίτες θα εκπαιδευτούν στο μεγαλύτερο βαθμό. Μάλιστα. Έχουμε μια αλλαγές στο νόμο των 100 δόσεων. Όσοι έχουν μπει μπορούν να συνεχίσουν κανονικά, αλλά έχουν αυστηρότερες προϋποθέσεις. Αυτές από πότε τίθενται σε εφαρμογή, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή,
η αύξηση του επιτοκίου πάνω από τις 5.000, οι προϋποθέσεις για να μείνει ή να βγει κάποιος από τις δόσεις, ήδη τρέχουν. Καινούργιος νόμος που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται, έχουν αρχίσει και βγαίνουν κύκλοι, θα βγουν και οι άλλες κύκλοι για το επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως οι εκλογές τις οποίες αναγκαστήκαμε να οδηγηθούμε θα διακόψουν σε ένα βαθμό αυτά τα πράγματα, αλλά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτονομίας συνεχίζει το έργο της και παραμένει στη θέση της και πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα θα συνεχιστούν. Και κάτι τελευταίο να ρωτήσω, έγιναν κάποιες, είχαμε, μάλλον βλέπουμε να πυκνώνουν τα επεισόδια εναντίον των εφοριακών που πάνε στα νησιά και σε άλλες περιοχές έτσι κοσμοπολίτικες και κάνουν ελέγχους. Έβγαλε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μια εγκύκλιο που λέει ότι όλος αυτός ο κόσμος που εμποδίζει τους ελέγχους θα μπαίνει σε μαύρη λίστα. Δηλαδή θα μπαίνει σε μαύρη λίστα και ο λογιστής αλλά και ο φορολογούμενος που εμποδίζει τον έλεγχο. Και επίσης ότι θα ξεσκονίζεται όλο το οικονομικό του προφίλ. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι σαφής και ειλικρινής. Είχαμε προειδοποιήσει για αυτό το πράγμα. Είχαμε προειδοποιήσει ότι όποιος δημιουργεί προβλήματα βίας και άρνησης ελέγχους δες, έχει εξασφαλίσει τις καλύτερες σχέσεις με την εφορία. Θα κατασκηνώσουμε εκεί. Έχουμε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, καταχωρούμε όλα τα στοιχεία της εκκλήσης των φυσικών μελών που συμμετέχουν στο νομικό πρόσωπο, του λογιστή, όλων όσοι έχουν εκεί στο επεισόδιο. Αυτοί πλέον μπαίνουν σε ελεγκτική στοχοποίηση. Δεν είναι δυνατόν όταν εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εφαρμόσουμε μια δύσκολη φορολογική πολιτική να υπάρχουν κάποιοι μέσα αγωγικά τσαπουκάδες που αρνούνται τον έλεγχο ή επιχείρηση τους ελεγκτές. Μάλιστα. Απλά ένα τελευταίο, διατροφικά επιδόματα ρωτάει πάρα πολύ ο κόσμος, δεν τα έχουν πάρει. Τι γίνεται? Τα επιδόματα πρόνοιας. Είναι αρμοδιότητα άλλου υπουργού. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να μιλήσετε με άλλον υπουργό. Μάλιστα, αλλά μάλιστα. Πριν κλείσουμε. Οι επιστροφές φόρου όμως είναι δικές σας, κύριε Υπουργέ. Οι επιστροφές φόρου είναι αρμοδιότητα δική μου και ό,τι αφορά τις επιστροφές κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια των διαδικασιών που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν και δύσκολες διαδικασίες, τις οποίες από τον Οκτώβριο θα επανεξετάσουμε. Θα πρέπει να γίνονται και πιο γρήγορα οι επιστροφές και να αυτοματοποιήσουμε ένα σύστημα. Μάλιστα. Με την ίδια ταχύτητα που θα ζητάει η εφορία να γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια κουβέντα παράκληση πριν κλείσω. Μια παράκληση. Γιατί ακούστηκε σε προηγούμενη εκπομπή πριν από εσάς μια αναφορά σε μένα και στο πολιτικό μου παρελθόν. Δηλώνω με σαφήνεια ότι δεν ήμουν ποτέ στον χώρο του Πασόκ. Σέβομαι τους αγώνες και την προσφορά όσο ήταν εκεί. Αλλά ας επιλέξει η Νέα Δημοκρατία αν θα δώσει την προεκλογική μάχη με ψέματα και παραπληροφόρηση ή με πολιτικά επιχειρήματα. Μάλιστα. Σας ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και να ρωτήσουμε τον Αντώνη τον Μουζάκη, Γιάννη, ναι. Αν ο φόρος που θα προκύψει, ο φόρος εισοδήματος, μπορεί να μπει σε ρύθμιση. Μπαίνει σε ρύθμιση μόνο όταν καταστεί η οφειλήληξη πρόθεσμη. Ο νόμος ορίζει ότι ο φόρος πρέπει να καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Η πρώτη είναι 31 Αυγούστου. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου μπορούμε να καταβάλουμε το φόρο, να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση, αλλά με προσάυξη 0,73. Η δεύτερη δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, η τρίτη δόση μέχρι 30 Νοεμβρίου. Από τη στιγμή που δεν πληρώνεις την ώρα σου.